Τα εγγένεια βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί αυτή την ώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεναγείται μέσα στο περίπτερο της αστυνομίας στη Διεθνή Έκθεση. Ναι. Και έχει πάρα πολλά πράγματα να δει ο Υπουργός. Πριν να σου πω όμως τι θα δει ο Υπουργός και τι θα δουν φυσικά και οι επισκέπτες της έκθεσης, να πούμε ότι ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Ζωσοχοίδης panic button για ανήλικους. Με το panic button που έχουμε για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχει εφαρμογή που θα τρέξει από εδώ και στο εξής, θα αφορά παιδιά. Ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε βρίσκονται στη γειτονιά τους παίζοντας, είτε είναι σε έναν χώρο διασκέδασης, είτε είναι σε ένα γήπεδο, οπουδήποτε αντιμετωπίζουν ένα κίνδυνο, θα μπορούν μέσω του κινητού του τηλεφώνου να θέτουν σε εφαρμογή αυτό το κουμπί πανικού, όπως λέγεται στα ελληνικά, έτσι ώστε να ειδοποιούνται οι αρχές. Με τη δυνατότητα του γεωεντοπισμού θα γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές πού ακριβώς βρίσκεται το παιδί που δηλώνει ότι είναι σε κίνδυνο, έτσι ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά μπούλικα, θέλεις. Όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν θέματα ανήλικου σε κάθε περίπτωση και δυστυχώς αρκετές φορές έχουμε και τραγική εξέλιξη σε αυτά τα περιστατικά. Και παραβατικότητα ανηλίκων, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό, Νίκο. Σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες. Τώρα εσύ μόλις μας μετέφερες δηλαδή την είδηση και αναμένουμε πραγματικά, γιατί τα παιδιά ζουν με το κινητό και θα είναι και πολύ εύκολο να το χρησιμοποιούν ανά πάσα στιγμή για να προστατευθούν, έτσι. Και είπε ο Υπουργός ότι και οι γονείς των παιδιών που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αντιμετωπίζουν και αυτοί τις συνέπειες του νόμου. Είναι κάτι λογικό και επόμενο, θα πει κάποιος, αλλά το έδωσε και αυτό ο Υπουργός αρκετή έτσι, σημασία, λέγοντας ότι και οι γονείς αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες κυρώσεις. Όταν ένα παιδί εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά, δεν είναι 100% θα λέγαμε εμείς υπεύθυνο το ίδιο. Φταίει και το οικογενειακό περιβάλλον. Και πάρα πολλοί παράγοντες, δεν είναι ένας. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός Νίκο αυτή τη στιγμή περνάει και από το περίπτερο της ΕΡΤ που βρίσκεται στον καθιερωμένο χώρο κοντά στην εμπορική πύλη από την επάνω πλευρά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχει πλήθος κόσμου. Εσύ τώρα βρίσκεσαι σε ένα άλλο σημείο, αλλά πραγματικά έχει και εκεί. Είμαστε ακριβώς δίπλα στον πύργο του ΟΤΕ. Άρα είσαι αρκετά μακριά, είναι η αλήθεια. Πάντως αντίστοιχες εικόνες και με ήλιο, με κόσμο.